προβλέψεις για το τι θα γίνει στη στερεά Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Στελιόπουλε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας που μας βλέπουν αυτή την ώρα. Είναι δύσκολη κατάσταση από τις πρώτες πρωινές ώρες, αρχικά λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, των νοτιάδων, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα όχι μόνο στα θαλάσσια τμήματα, αλλά και στις χερσαίες περιοχές της χώρας. Ακόμα και στα πελάγιους έχουμε 7 με 8 μποφόρ, τοπικά ίσως και 9, σε πολύ τοπικό επίπεδο, ως μέγιστες τρυπές. Όμως και στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, από την Πελοπόννησο μέχρι και την Κεντρική Μακεδονία, για παράδειγμα, και στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, στις ορεινές περιοχές έχουμε ακόμα και 9 με 10 μποφόρ μέγιστες τρυπές των ανέμων. Δύσκολη μέρα σήμερα, πολλές βροχές, ισχυρές καταιγίδες κατά τόπους και κατά περιόδους. Προς τις βραδινές ώρες, αργά το βράδυ, θα έχουμε και πέρασμα από την κεντρική στερεά σε πολλές περιοχές από δυνατές βροχές και ενδεχομένως ίσως και τοπικές χαλαζοπτώσεις και κάποιες καταιγίδες διάσπαρτες που θα κάνουν εμφάνισή τους και θα επηρεάσουν όλο την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής στερεάς Ελλάδος. Ξημερώνει μια καλύτερη μέρα αύριο προς την Κυριακή. Η Κυριακή θα είναι μια καλύτερη μέρα, θερμοκρασίες περίπου τα ίδια επίπεδα, 2 με 3 μονάδες κάτω, όχι τίποτε ιδιαίτερο, κυρίως για το πρώτο μισό της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε γενικά καλό καιρό ως προς τις θερμοκρασίες. Δεν θα έχει ξεκινήσει αυτή η ψυχρή εισβολή να μας επηρεάζει αρχικά από για τις περιοχές, να επηρεάζει τις περιοχές και δικής Ελλάδος. Φαίνεται όμως ότι οι βροχές θα παραμείνουν έστω και σε τοπικό επίπεδο πολύ πιο εξασθενημένες σε σχέση με το Σάββατο. Θα έχουμε κάποιες βροχές τοπικού χαρακτήρα, ασθενούς ως και μέτριας εντάσεως, δεν θα προκαλέσουν κανένα πρόβλημα. Από την Κυριακή λοιπόν το μεσημέρι και στη συνέχεια φαίνεται ότι αυτές οι εξασθενημένες βροχές ή το πολύ ως και μέτριας έντασης θα μετατρέπονται σε χιονοπτώσεις περίπου πάνω από τα 500 με 600 μέτρα από το απόγευμα της Κυριακής και στη συνέχεια. Μιλάμε δηλαδή για το απόγευμα της Κυριακής τώρα, έτσι. Από το απόγευμα της Κυριακής και το βράδυ του Σαββάτου, για παράδειγμα, προς τα μεσάνυχτα και προς το ξημέρωμα της Κυριακής, ο Παρνασσός, για παράδειγμα, θα δεχτεί πολύ πυκνές χιονοπτώσεις στα μεγάλα εξώματα, πάνω από τα 1500-1600 μέτρα. Πάρα πολύ πυκνές χιονοπτώσεις. Ωστόσο, από την Κυριακή φαίνεται ότι μετατοπίζει αυτό το σύστημα λίγο πιο ανατολικά και επομένως δεν θα επηρεάζει τις περισσότερες περιοχές της κεντρικής στερεάς, θα επηρεάζει τα πιο κεντροανατολικά τμήματα της στερεάς. Φαίνεται λοιπόν ότι θα είναι εξασθενημένες και τοπικές χιονοπτώσεις πάνω από 600 μέτρα την Κυριακή το απόγευμα και στη συνέχεια, ενώ με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που θα έχουμε ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας από τις βραδινές ώρες πια της Κυριακής και στη συνέχεια προς τη Δευτέρα, ότι τη Δευτέρα θα είναι εξασθενημένες τοπικού χαρακτήρα χιονοπτώσεις, στη Φθιώτιδα για παράδειγμα αρκετές χιονοπτώσεις τοπικού χαρακτήρα όμως και κατά βάση εξασθενημένες μέχρι και το βράδυ της Δευτέρας ή το πολύ μέχρι για τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Εκεί όμως, θα δούμε χιονοπτώσεις και στα παιδινά. Θα δούμε χιονοπτώσεις και στα παιδινά. Σαφέστατα. Αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα, Γιώργο, με αυτό ήθελα να πω ότι από τις προμεσημβρινές ώρες της Δευτέρας μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, κατά διαστήματα ή κατά περιόδους στην κεντρική στερεά θα χιονίζει ακόμα και στις παιδινές περιοχές. Άρα πολύ πιθανό και η Λαμία, ακόμα και τα Καμένα Βούρλα για παράδειγμα και παραθαλάσσιες παιδινές περιοχές μιλάμε, ή και άλλες περιοχές της κεντρικής στερεάς με πολύ χαμηλά υψόμετρα να δεχτούν χιονοπτώσεις. Εξασθενημένες, το τονίζουμε αυτό, δεν θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα θα έχουμε κάποιες αξιόλογες χιονοστρώσεις. Δεν αποκλείεται όμως να έχουμε και εξάρσεις με ξεσπάσματα με εξάρσεις χιονοπτώσεων και σε πολλές από τις υπόλοιπες παιδινές περιοχές της κεντρικής στερεάς. Πάντως με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, από την Τρίτη τις πρώτες πρωινές ώρες ή το πολύ προμεσημβρινές ώρες και στη συνέχεια θα ανοίξει ο καιρός. Θα έχουμε διαστήματα με βελτιωμένο καιρό για τις περισσότερες περιοχές της κεντρικής στερεάς. Θα παραμείνει όμως το κρύο, το έντονο κρύο, αφού οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 4-5 βαθμούς ως προς τις μέγιστες τιμές την Τρίτη. Με τις ελάχιστες βέβαια νωρίς το πρωί της Τρίτης και ειδικά αργά το βράδυ της Τρίτης και την Τετάρτη νωρίς το πρωί να φτάνουν και σε αρνητικές τιμές σε πολλές περιοχές κεντρικής στερεάς. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κρίσιμο 24ωρο με χιονοπτώσεις από Δευτέρα, από τις προμεσημβρινές ώρες, επαναλαμβάνω, μέχρι και την Τρίτη το πρωί. Με ξεσπάσματα ακόμα και στα παιδινά για την κεντρική στερεά, όμως φεύγει γρήγορα το σύστημα αυτό και από την Τρίτη το μεσημεράκι θα έχουμε βελτίωση του καιρού για τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Γιάννη, δεν θα δικαιολογήσει δηλαδή αυτό που μας περιγράφεις τώρα προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο? Είναι ήπιας μορφής όλα αυτά? Είναι ήπιας μορφής εξασθενημένες χιονοπτώσεις, ενδεχομένως να έχουμε κάποια ξεσπάσματα με πιο πυκνά χιόνια, κυρίως στα ανώτερα υψόμετρα, πάνω από τα 500 με 600 μέτρα, σε όλο το οδικό δίκτυο, το ορεινό και εμπειρινό οδικό δίκτυο της κεντρικής στερεάς Ελλάδος, κυρίως για πολύ νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Αλλά γρήγορα θα εξασθενήσουν εκεί οι χιονοπτώσεις.
Άρα λοιπόν μιλάμε για νωρίς το πρωί της Δευτέρας, δηλαδή από τις 3-4 πριν ακόμα ξημερώσει η Δευτέρα μέχρι και τις 7-8 το πρωί θα ίσως έχουμε κάποια ξεσπάσματα με έντονες χιονοπτώσεις σε αυτά τα χαμηλά υψόμετρα εκεί στα μέχρι και τα ημιωρινά. Ωστόσο φαίνεται ότι εξασθενεί το σύστημα και θα παραμείνουν κάποιες χιονοπτώσεις ακόμα και στα παιδινά, επαναλαμβάνω, αλλά θα είναι εξασθενημένες χιονοπτώσεις μέχρι και την Τρίτη το πρωί. Δεν θα προκαλέσουν προβλήματα. Ίσως κάποιες χιονοστρώσεις στις ευπαθείς επιφάνειες, στον καζόν, στα αυτοκίνητα πάνω. Θεωρώ δύσκολο με τα χιόνια αυτά, με την υποστήριξη που υπάρχει, να υπάρχουν χιονοστρώσεις στους δρόμους, οι οποίοι θα προκαλέσουν προβλήματα. Και αν υπάρξει αυτό, θα είναι σε πολύ τοπικό επίπεδο. Πάντως, χιόνι θα προλάβουν να δουν οι κάτοικοι της Κεντρικής Θερεάς ακόμα και στα παιδινά, έστω και για λίγη ώρα από τη Δευτέρα το μεσημεράκι μέχρι και την Τρίτη τις πρώτες πρωινές ώρες, Γιώργο. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.